της Νέας Δημοκρατίας Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη μη καταβολή του 50% της ενιαίας ενίσχυσης 2012 στους Λάκωνες αγρότες. Ο κ. Δαβάκης έχει το λόγο για 2 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, η επίκαιρη αυτή ερώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας εδράζεται στο φαινόμενο που παρατηρήθηκε πριν από λίγο καιρό στον νομό Λακωνίας σχετικά με τη μη καταβολή σε 500 περίπου παραγωγούς της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης για το 2012. Το πρόβλημα αυτό εντοπίστηκε σε ένα ζήτημα το οποίο για πρώτη φορά διεφάνει στον νομό Λακωνίας σε μια κατά βάση παραγωγική περιοχή, γεωργική παραγωγή, και οφείλεται με βάση το νόμο 4061 του 2012, όπου οι κατατόπους δασικές υπηρεσίες οφείλουν να ανακοινώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τις αναδασωτές εκτάσεις μετά από πυρκαγιά. Όπως είναι γνωστό, στο νομό Λακωνίας υπήρξαν αλλεπάλληλες πυρκαγιές καθ' όλη τη δεκαετία του 2000, το 2007, με πολλά θύματα, με απέραντες εκτάσεις οι οποίες εκάησαν. Πολλές λοιπόν εξ αυτών τις εκτάσεις η δασική υπηρεσία τις εγκλώβησε σε ένα γενικότερο σχέδιο, ούτως ώστε πολλοί παραγωγοί των οποίων οι εκτάσεις τους δεν εκάησαν να εξαιρεθούν από την καταβολή της προκαταβολής της επιδοτήσεως. Το θέμα λοιπόν το οποίο έρχεται σήμερα στη Βουλή είναι ότι πρέπει άμεσα να υπάρξουν οι κατάλληλες ενέργειες, κύριε Υπουργέ, όπως και μαζί έχουμε συζητήσει, προκειμένου το ζήτημα αυτό να το δείτε, όπως πολύ σωστά είπατε στην ερώτηση της προηγουμένης συναδέλφου, της Αντιπροέδρου, της κυρίας Κόλλια, να το δείτε περισσότερο ως πολιτικός και όχι ως τεχνοκράτης. Δεν είναι εποχές σήμερα που θα μπορέσουμε να αποστερήσουμε από τον Έλληνα αγρότη, από τον Λάκωνα αγρότη, δικαιούμενες επιδοτήσεις, δικαιούμενα χρήματα, όταν οι πάντες σχημάζονται και ιδιαίτερα ο αγροτικός κόσμος της περιφέρειας. Γιατί, όπως ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι κυρίως η ελληνική περιφέρεια, στην οποία το βάρος της ανασύστασης του κοινωνικού ιστού πέφτει περισσότερο σήμερα παρά ποτέ. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι 500 Λάκωνες αγρότες να πάρουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται της προκαταβολής όσο μπορούν με γρηγορότερα, διότι αντιλαμβάνεσαι το φαινόμενο να έχουμε δύο ταχυτήτων ανθρώπους, παραγωγούς, Λάκωνες καλλιεργητές, όταν σήμερα περιμένουν αυτή την επιδότηση για να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες τους. Η παράκληση λοιπόν είναι, με την δέουσα αποτελεσματικότητα η οποία έχω την αίσθηση ότι σας διακρίνει, να δείτε το θέμα ούτως ώστε να υπάρξει μια άμεση λύση μέχρι το τέλος του έτους, όταν ολοκληρωθεί η καταβολή της επιδότησης, να πάρουν και αυτοί οι άνθρωποι το μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμένων χρημάτων τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Τσαφτάρης, έχει το λόγο για 3 λεπτά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαβάκη. Μπορώ να σας πω από την αρχή ότι αν καθόμουν στις θέσεις σας και είχατε τη θέση του Υπουργού, θα σας έλεγα ακριβώς τις ίδιες κουβέντες για να δείξω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να κατανοήσουμε γιατί συνέβη αυτό το πρόβλημα και είναι λυπηρό που συνέβη και είναι λυπηρό επίσης διότι κάναμε μια εξαιρετική προσπάθεια. Πιστέψτε με, εξαιρετική και δύσκολη προσπάθεια σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, χωρίς την αγροτική τράπεζα που τότε μεταβιβάζονταν, να διασφαλίσουμε τους πόρους και να δώσουμε σε 680.000 περίπου δικαιούχους αγρότες χρήματα της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου και 100 εκατομμυρίων ευρώ και θα δώσουμε το άλλο 50%, άλλα τόσα μετά την 15η Δεκεμβρίου όπως προβλέπει ο κανονισμός, και είναι κρίμα αυτή η προσπάθεια να αμαυρώνεται γιατί λίγοι αγρότες στον Εύρο, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, ακόμη λίγοι αγρότες στην Καβάλα και ιδιαίτερα στη Θάσο, ακριβώς για τον ίδιο λόγο των μεγάλων πυρκαγιών, όπως και αυτό που περιγράψατε που συνέβη στη Λακωνία, να στερούνται αυτών των επιδοτήσεων, την ώρα που ο διπλανός τους παίρνει ακριβώς για τους ίδιους λόγους λεφτά. Και το θεωρώ μεγάλη αδικία. Και δεν είναι μικρή η καθυστέρηση στις μέρες που περνάμε, ακόμα και η κάθε μέρα που περνάει και δεν μπορείς να πάρεις τα χρήματά σου, είναι πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική. Γι' αυτό και με βλέπετε την αγωνία μου. Γι' αυτό, κατ' εμέ δεν έπρεπε να είχε συμβεί. Ήταν πολύ απλόστερο στο παρελθόν, να καταλάβει και ο κόσμος γιατί συμβαίνει αυτό. Όταν γίνεται μια πυρκαγιά σε μια περιοχή, ας το πούμε και έγινε μια μεγάλη περιοχή της Θάσου,
καίγεται σίγουρα δασική έκταση, αλλά καίγονται οι πυρκαγιές. Δεν σέβονται τις γραμμούλες των δασών. Είναι πολύ εύκολο να περάσει δίπλα και να κάψει και το αμπέλι του καλλιεργητή, να κάψει και το σταροχώραφό του ή το βοσκό του, ή να κάψει και την ελιά του. Έπρεπε λοιπόν την ώρα που κηρύσσεται μια περιοχή ως πυρόπληκτη ζώνη, άρα ακαριαία με τη δήλωση αυτή βάση του νόμου μετατρέπεται σε αναδασωτέα περιοχή, έπρεπε πριν γίνει αυτό να γίνει η σύγκριση αυτών των χαρτών με τον χάρτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι θα έλεγε ακαριαία στην δασική υπηρεσία, προσέξτε, εδώ είναι το χωράφι του Τσαφτάρη. Εδώ αυτός, βάσει τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, επί 10 χρόνια καλλιεργεί αυτόν τον ελαιόνα ή αυτόν τον αμπελόνα και μάλιστα εμείς του πληρώνουμε τα δικαιώματά του. Αυτό είναι που σκάζει τον άνθρωπο τώρα. Σου λέει, εγώ είχα ένα μπέλι ή έναν ελαιόνα εκεί 10 χρόνια, να τα στοιχεία του ΕΠΕΚΕΠΕ, και επειδή κάποιος το χαρακτηρίζει ακαριαία την όλη περιοχή δασική έκταση, δεν μπορώ. Όμως, παρόλα αυτά, ακριβώς για το λόγο που περιγράψατε, εμείς από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε το πρόβλημα, αρχίσαμε από τον Εύρο και το λύσαμε. Μπορεί να φώναζε ο κύριος βουλευτής του Εύρου τις προάλλες ότι δεν πάτησα, δεν πήγα ακόμα στον Εύρο και θα πάω, αλλά να ξέρουν ότι τα προβλήματα τους λύθηκαν πρώτα ακριβώς για αυτό το λόγο. Το λύσαμε στην Καβάλα για τα θέματα της Θάσου και μπορεί να φώναζε τότε η συνάδελφός σας βουλευτής ότι το λύσατε στην Πράσινη Καβάλα και δεν το λύσατε ακόμα στη Λακωνία. Δεν ξέρει η κυρία βουλευτής ότι στην Καβάλα εκλέχθησαν 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κανένας στο ΠΑΣΟΚ. Πώς έγινε Πράσινη Καβάλα? Τι κουβέντες είναι αυτές να λέγονται στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου? Τρίτον, να σας πω επίσης και το λύνουμε αυτή τη στιγμή, για την Λακωνία, βήμα-βήμα, έναν-έναν αγρότη, πάλι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να δούμε πώς θα ξεπεραστεί και ξεπερνιέται και εκεί το πρόβλημα. Να είστε σίγουρος ότι θα τις ολοκληρώσουμε αυτές τις λύσεις για τους λόγους που περιγράψετε, κύριε Δαβάκη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δαβάκη, έχετε και εσείς ξανά το λόγο για 3 λεπτά. Η απάντηση του κυρίου Υπουργού είναι δεδομένο ότι εμπνέει έναν καθησυχασμό. Σίγουρα βέβαια δεν εμπνέει καθησυχασμό η αίσθηση όλων μας και ιδιαίτερα των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα αρκετά χρόνια. Δεν εμπνέει, λέω, καθησυχασμό η λειτουργία των κατατόπους υπηρεσιών. Για πολλούς και διαφόρους λόγους, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, κύριε Υπουργέ. Είτε δια το ευάριθμον των υπηρεσιών, δεν υπάρχουν επαρκή στελέχη, είτε για κάποιους άλλους λόγους οι οποίοι έχουν άμεση αναφορά στην μόνιμη παθογένεια της δημόσιας διοίκησης. Αυτό το οποίο όλους μας συνέχει είναι αυτό που πολύ σωστά είπατε πριν από λίγο. Είναι αμαρτία, είναι εξωφρενικό ο γείτονάς μου στο χωράφι μου να παίρνει την επιδότηση και εγώ να μην την παίρνω όταν έχω πλήρη δικαιώματα, όταν έχω συνεχή καλλιέργεια, όταν όλα αυτά τα οποία συγκροτούν το δικαίωμα επιδοτούμενης έκτασης δεν υπάρχουν και δυστυχώς δεν μπορώ να τα πάρω. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τώρα στην δευτερομιλία σας ένα όσο μπορείτε χρονοδιάγραμμα που οι λάκωνες, αυτοί 497 λάκωνες παραγωγή θα τύχουν ένα χρονοδιάγραμμα, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή μου είπατε ότι είναι εν εξελίξη αυτή η διαδικασία, ένα χρονοδιάγραμμα που θα εφησυχάσει ο κόσμος, γιατί μας παρακολουθούν πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους σήμερα. Όσον αφορά αυτό που είπατε, τη σύγκριση των χαρτών με το χάρτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, έπρεπε αυτό πράγματι να είχε γίνει. Και θα έλεγα ότι μια πιο ενδελεχής παρακολούθηση ή μια πιο προσεκτική παρακολούθηση, ή αν θέλετε και εντολή δική σας προς τις κατατόπους υπηρεσίες, οι οποίες καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα η δασική υπηρεσία, αλλά και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και η μικρή εμφάνιση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λακωνία, που θέλει εδώ, που το λέμε τώρα, ιδιαίτερη ενίσχυση του προσωπικού της. Με 2 άτομα ο ΟΠΕΚΕΠΕ στον νομό Λακωνίας δεν μπορεί να παράξει αυτό το έργο. Μιλάμε για μια μεγάλη περιοχή, αγροτική περιοχή. Θα έπρεπε να γίνει ένας καλύτερος συντονισμός, ούτως ώστε και μέσω του ΙΠΕΚΑ που ανήκει η δασική υπηρεσία και μέσω ΙΜΟΝ να υπάρξει αυτό το οποίο είναι το προσδοκόμενο. Και το προσδοκόμενο είναι να καταβληθούν τα χρήματα στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αποστερήθησαν αυτής της ενίσχυσης άμεσα. Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω ότι παραβιάζω ανοιχτές θύρες όταν σας ομιλώ για τα δικαιώματα των αγροτών, γιατί έχετε μια ακαδημαϊκή ιδιότητα η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πρωτογενή παραγωγή και τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Αλλά αυτό που εμένα με απασχολεί αυτές τις ημέρες, αυτή την εποχή, είναι
να δω το χαμόγελο, όσο μπορεί να ανθίσει ένα χαμόγελο τις μέρες που ζούμε, να ανθίζει στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αισθάνονται το αίσθημα της αδικίας μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά και για πρώτη φορά όταν αποστερούνται επιδοτήσεων εκλόγων οι οποίοι εκφεύγουν των ευθύνων τους. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε εμάς εναπόκειται η ευθύνη να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα γίνει αυτό. Θα παρακαλούσα μια καλύτερη συγκεκριμένη, μια συγκεκριμένη περιγραφή χρονοδιαγράμματος εάν ήταν δυνατόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ. Δεν σας απαντώ ότι θα γίνει. Σας απαντώ ότι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν θα γίνει για όλους μαζί. Γίνεται έναν έναν κατά περίπτωση, γιατί η περίπτωση του κάθε ενός γεωργού είναι διαφορετική. Άρα αυτός που έχει το αμπέλι εξετάζουν αυτή την ώρα να δούνε τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι εκεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι εκεί η δασάρχης. Σας θυμίζω, δεν εντέλω εγώ τον δασάρχη ή την κυρία δασάρχη. Είναι υπηρεσία του περιβάλλοντος, όπως καλά γνωρίζετε. Όμως αυτή την ώρα συνεργάζονται, όπως συνεργάστηκαν και στην Καβάλα, όπως συνεργάστηκαν και στον Εύρο, να λύσουν κατά περίπτωση ένα-ένα. Γι' αυτό και δεν μπορώ να σας απαντήσω και να σας πω ότι και των 400 θα λυθεί αύριο. Μπορώ να σας πω ότι κάθε ώρα που θα περνάει θα λύνεται και σε μια κατηγορία από αυτούς τους 300-400 ανθρώπους που αναφέρετε. Να είστε σίγουρος ότι η βούληση είναι δεδομένη, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Θα ήθελα μόνο, επειδή έχω ένα λεπτό, να πω κάτι που είναι κατ' εμέ πολύ σημαντικό για τον τόπο σας και να πενέσω τους ανθρώπους της Πελοποννήσου, γιατί χθες πήραμε μια πολύ σημαντική απόφαση, κάτι που αφορά τις ελιές καλαμών, κάτι που θα ενισχύσει τις εξαγωγές αυτού του προϊόντος και πιστεύω ότι από 18.000 τόνους θα τους πάει στις 70.000 τόνους. Γιατί? Και είναι προς τιμήν των ανθρώπων του συνεργατισμού αυτό το πράγμα, διότι ήρθανε όλες οι ΕΑΣ, δηλαδή η ΕΑΣ Μεσσηνίας, που είχε μέχρι τώρα το ΠΟΠ ελιά καλαμάτας, καλαμών, η ΕΑΣ Ηλίας, η ΕΑΣ Λακωνίας, η δικιά σας δηλαδή ελιά, όπως επίσης και της Αρκαδίας, και συμφώνησαν όλοι αυτοί μαζί με τον πρόεδρο της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελέας και Ελαιολάδου από την Κρήτη, και συμφώνησαν λοιπόν να διευρυνθεί η ζώνη παραγωγής ΠΟΠ Καλαμάτας σε όλους τους όμορους νομούς, με αποτέλεσμα και οι όμοροι νομοί που παράγουν αυτής της εξαιρετικής ποιότητας αγροτικό προϊόν, θα έλεγα μια κορονίδα της εξαγωγικής μας προσπάθειας, να μπορέσουν όλοι να απολαμβάνουν αυτού του είδους το κέρδος από την εξαιρετική ποιότητα. Θέλω να συγχαρείτε τους ανθρώπους όλους της περιοχής και φυσικά τα συνδικαλιστικά τους όργανα, γιατί δείχνει ότι υπάρχουν και υγιείς συνεταιρισμοί και δεν θα πρέπει να τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, που έδειξαν ευθύνη και είπαν ότι ξεπερνούμε το τοπικό προς όφελος του ευρύτερου εθνικού και είναι προς τιμήν τους. Ευχαριστώ πολύ.